Ένα βήμα πριν το Λουκέτο βρίσκεται η παθολογική κλινική του νοσοκομείου Ρεθύμνου. Παρά τις μπαλωματικές λύσεις που επινοήθηκαν με εντέλεσθε γιατρών από άλλα νοσοκομεία για να καλυφθούν οι ακάλυπτες εφημερίες, λένε γιατροί του ΕΣΥ, που κάθε άλλο παρά διέκριναν οποιαδήποτε θετική εξέλιξη στη διαδικασία. Παίρνω από το ένα νοσοκομείο με ελλείψεις γιατρούς και τους πάω για να καλύψω τις ανάγκες του άλλου νοσοκομείου που έχει μεγαλύτερες ελλείψεις. Η παθολογική μας λειτουργεί εικονικά. Δηλαδή δεν μπορεί να λειτουργήσει μια παθολογική κλινική χωρίς κανένα μόνιμο γιατρό. Όχι ότι ο ένας ήταν αρκετός, αλλά ο τελευταίος που είχε μείνει των Μοϊκανών θα πρέπει ο άνθρωπος να ξεκουραστεί γιατί ξεπέρασε τα όρια του και πήρε άδεια. Επομένως, η παθολογική κλινική αυτή τη στιγμή, η οποία νοσηλεύει πάνω από 30 ασθένεις, εξυπηρετείται από μετακινούμενους γιατρούς. Υπάρχει κίνδυνος να γίνει ντόμινο παραιτήσεων αν ο ένας γιατρός πίσω από τον άλλον αρχίζει να εξαντλείται. Υπάρχει κίνδυνος να ανασταλούν έτσι περαιτέρω λειτουργίες που ουσιαστικά με δυσκολία ως τώρα διατηρούνται, όπως παράδειγμα η λειτουργία του υπατολογικού ιατρίου, το οποίο ανήκει στη Β' Παθολογική. Το μπαλάκι των γιατρών από το Βενιζέλιο Νοσοκομείο στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου βάζει σε περιπέτειες και τα δύο νοσοκομεία, τονίζουν γιατροί, που έκρουσαν καμπανάκι κινδύνου όχι απλά για το υποφαινόμενο και πιο ορατό από ποτέ λουκέτο των κλινικών, αλλά και την κατάσταση επισφάλειας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας συνολικότερα. Ενημερώθηκε ο εισαγγελέας για την κατάσταση αυτή, που ουσιαστικά είναι ανασφαλής και για το προσωπικό, τους εργαζόμενους, αλλά και για τους ασθενείς, να υποχρεώνονται οι γιατροί να εργάζονται σε τόση υπερεργασία. Έχουν γίνει ήδη κινήσεις και ενέργειες νομικές. Ο κοινός νους δεν χρειάζεται να είναι κανείς ειδικός. Αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος έρχεται για ένα 24ωρο να προλάβει να γνωρίσει την κλινική, να δει τους ασθενείς και να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες, έχοντας δεδομένο ότι δεν έχουν δικαιωμένους, είναι λιγοστοί. Θα πρέπει ενδεχομένως να κληθεί στο ΤΕΠ να προστρέξει και εκεί. Θα πρέπει να πάει και σε άλλες κλινικές που ζητούν παθολογικές εκτιμήσεις. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί αυτό να ονομάζεται λειτουργία παθολογικής κλινικής. Νοσοκομιακοί γιατροί σημείωσαν ειδικά για την περίοδο που διανύουμε ότι οι δραματικές ελλείψεις έρχονται πιο πολύ από ποτέ στην επιφάνεια λόγω του τουρισμού και της αύξησης του πληθυσμού που χρειάζεται νοσοκομιακή φροντίδα. Υπάρχει πολύ ωραία αναμονή, υπάρχουν εντάσεις, υπάρχουν επιθέσεις στο προσωπικό. Γενικότερα είναι μια ζωφερή κατάσταση. Στην παθολογική κλινική θα πρέπει ένας γιατρός ο οποίος δεν είναι μόνιμα εδώ, ο οποίος θα έρθει από το Ηράκλειο, με έναν ειδικευόμενο να μπορέσει να δει πάνω από 30 ασθενείς και να κάνει και τις απαραίτητες διαγνωστικές και θεραπευτικές ενέργειες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όπως αντιλαμβάνεστε, κάτω από αυτές τις συνθήκες να μπορέσει να κάνει σωστά τη δουλειά του. Να αντιμετωπίσουν το Υπουργείο, η Υγειονομική Περιφέρεια και οι διοικήσεις των νοσοκομείων με σοβαρότητα και υπευθυνότητα την κατάσταση, ζήτησαν οι γιατροί, που απευθυνόμενοι σε απόλυτο τόνο διευκρίνησαν ότι αν αυτό συνεχιστεί με τον τρόπο αυτό το επόμενο διάστημα, πολύ σύντομα η κατάσταση δεν θα δύναται να έχει επιστροφή. Ήδη συζητάται αναστολή αδειών, ενώ ήδη έχουμε περάσει τόσο τα λιπορία τα προηγούμενα χρόνια με αδυναμία να παίρνουμε τις άδειές μας. Είμαστε σε μια αδιέξοδη κατάσταση, όπως λέμε τα πράγματα. Υπάρχει τσουνάμι παραιτήσεων και πραγματικά σε λίγο δεν θα υπάρχει παθολογική κλινική που να λειτουργεί.